Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ξέσπασμα της Ελένης Δήμου. Η Ελένη Δήμου λοιπόν μας μίλησε και ξεσπά κυριολεκτικά εναντίον του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, για να τη δούμε. Με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Είναι ένα έτσι όπως πολύ δυσάρεστο. Όπως πέσατε όλοι από τα σύννεφα, έτσι πέσαμε όλοι από τα σύννεφα και εμείς σαν κοινό. Βέβαια, δεν ξέρω, ενστικτοδός, παιδί μου, το Στάθη το πήγαινα ποτέ. Mm. Ναι, από τα παιδιά. Τα ανέκδοτά του μάλλον δεν θα σας... Δεν μου άρεσε η φυσιογνωμία του. Όχι, όχι, τίποτα δεν μου άρεσε. Περίεργο, Ναι, και αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν ένα θρασίδηλο πλάσμα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Για να μην σου πω ότι έχω αηδιάσει πάρα πολύ. Και γενικά αηδιάζω και θέλω να δώσω μια συμβουλή στα νέα παιδιά. Ρε παιδιά, μην τα κάνετε αυτά τα βίντεο. Μην τα κάνετε. Γιατί πρέπει να καταγράφετε τις τόσο προσωπικές σας στιγμές? Για ποιο λόγο? Όσο και να επιμένει ο σύντροφος ή και η σύντροφος, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, μην το κάνουμε. Να μην το κάνετε, ρε παιδιά. Κρατήστε στην ψυχή σας και στη μνήμη σας αυτά που έχουν συμβεί. Δεν υπάρχει λόγος. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν και άντρες που το χαίρονται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χαίρονται την καταστροφή μιας γυναίκας. Νομίζω εδώ πρέπει να μιλήσουν οι επιστήμονες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έχουν θέμα. Δεν το συζητώ. Μισογίνηδες είναι σίγουρα. Πρόβλημα σεξουαλικό έχουν σίγουρα. Δεν μπορεί όταν για τα προσωπικά σου δεδομένα, αν τα κοινοποιήσεις είναι κακούργημα και για το βιασμό είναι πλημέλημα. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Δεν το χωράει ανθρώπινος. Έχει απόλυτο δίκιο. Το παιδί τοποθετήθηκε εξαιρετικά. Και σας έλεγα χθες, το άκουγα πραγματικά. Να. Το άκουσα στο ραδιόφωνο και το σκεφτόμουν. Πώς οι γονείς προβληματίζονται σήμερα για παιδιά ανήλικα που κάνουν σχέσεις, εντάξει, 15-16, και σου λέει ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να συνάψουν σχέσεις και να κάνουν έρωτα ή να φλερτάρουν. Εντάξει, γιατί για μένα είναι απαράδεκτο να κάνεις τα 16, τέλος πάντων πια έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες, οι εποχές, και να μην στείλουν φωτογραφία. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Αυτό στην Αμερική προς το παρόν υπάρχει, λέγεται cyberbullying, δηλαδή είναι στην ουσία. Άλλο λες, εγώ σου λέω για τα παιδιά μεταξύ τους πώς το κάνουν. Αυτό θέλω να σου πω. Άκου τι γίνεται όμως. Τα παιδιά είναι πολύ συνηθισμένα στα σχολεία στην Αμερική και νομίζω γίνεται και εδώ. Στέλνουν φωτογραφίες άσεμνες το ένα στο άλλο και μετά αυτά διαρρέουν στο διαδίκτυο. Και υπάρχουν πολλά. Και για να φλερτάρουν ή το να παιδί στο άλλο στήλο. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό παιδιά, παιδιά από κοντά. Αυτό σου λέω. Και δυστυχώς αυτό είναι μια μάστιγα της εποχής. Δυστυχώς. Και βλέπεις ότι εκβιάζει. Σκέψου το να είσαι γονιός και να έχεις ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι 15 χρονών και μετά από όλα αυτά να τρέμει το φιλοκάρδιο, τι θα γίνει. Ναι. Και όμως συμβαίνει. Και επίσης να πούμε, για να τοποθετήσουμε σωστά, ότι ο βιασμός είναι κακούργημα. Έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Καλά, ναι, ναι, ναι. Απλά περιμένουμε τώρα να γίνει κακούργημα και το υπόλοιπο. Τι να πω, δηλαδή. Να χωριέσαι το πλέον. Δηλαδή, είναι τρομερό, είναι τρομερό. Γιατί πολλές φορές που να πούμε και επιχειρήματα, δεν χρειάζεται κανένα επιχείρημα. Φωνάζει, έτσι, κραυγάζει, είναι τερατώδες από τη φύση του. Δηλαδή, πώς. Δεν είναι θέμα μικροπρέπειας, είναι θέμα εγκληματικής συμπεριφοράς. Το να έχω μια φωτογραφία μαζί σου, γιατί είχαμε σχέση, και να σε βγάζω φόρα παρτίδα. Δηλαδή, λοιπόν, είναι θέλω, σαν να ξεβρακώνω κάποιον και το βγάζω στο Σύνταγμα και διαλαλώ. Έτσι. Ελάτε όλοι να τη λιθοβολήσουμε. Είναι λιθοβολισμός, είναι θάνατος. Συνέβη αυτό το περιστατικό και βγάλαμε για πρώτη φορά όλες αυτές τις καταγγελίες του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Έχω ένα φίλο αστυνομικό και μου λέει, επειδή κάνουν έρευνα σε γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφίες και τέτοια, είναι σε ένα group στο Telegram που έχει 3.750 χρήστες, άντρες, γυναίκες. Μιλάμε για ένα τεράστιο group που ανταλλάσσουν φωτογραφίες των συντρόφων τους εκεί πέρα μέσα. Για να καταλάβετε πόσο διεστραμμένη ανομαλία υπάρχει γενικότερα, που είναι και άντρες και γυναίκες. Και αυτό που είπε η Ελένη Δήμου, γι' αυτό θέλω να σταθώ στο γεγονός, είναι ότι δεν το κάνουν μόνο οι άντρες. Ναι, το κάνουν και οι γυναίκες. Και αυτό που είπε, ρε παιδιά, ότι. Μην το πάμε στο ένα φίλο στο άλλο. Όχι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να προσέχουμε. Και είναι αυτό που σας είχα πει και τότε τη Δευτέρα. Εδώ πέρα μέσα δεν έχουμε καμία ασφάλεια.
Ακόμα και στο ίδιο μας το κινητό. Έχεις δίκιο. Ακόμα και όταν εσύ πας να φτιάξεις το κινητό σου και το δώσεις κάπου, υπάρχει υποκλοπή πραγμάτων από εδώ πέρα. Μια γενιά κοιμάται με το κινητό, ξυπνάει με το κινητό. Υπάρχει δυνατότητα. Αν πέσει έναν αναλυτή, γιατί δεν είναι όλοι έτσι. Ναι, δεν το λέω έτσι. Αλλά ναι, ρε παιδιά, είναι εύκολο. Κοιμάται με το κινητό. Ξυπνάει με το κινητό, τρώει με το κινητό, φωτογραφίζεται συνέχεια με το κινητό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει, δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται στο συγκεκριμένο θέμα. Και όπως ακούσατε και από τον κύριο